Μάλλον να πάμε και στο ίντερνετ. Όχι. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Τα Zeitgeist μάλλον τα έχετε μάθει περισσότερο από εσάς. Θυμάμαι με, και χαίρομαι πάρα πολύ. Στα νούμερα δεν έχουμε αναφερθεί ποτέ του Radar Villa, στα νούμερα τηλεθέασης εννοώ. Αλλά επειδή, ναι, καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά επειδή εκείνη την εκπομπή μας ένοιαζε όχι για τον εαυτό μας, δηλαδή νιώσαμε ότι η επιτυχία δεν είχε να κάνει, δεν ήταν δική μας, αλλά χαρήκαμε πάρα πολύ που τόσος πολλής κόσμος είχε παρακολουθήσει εκείνη την εκπομπή. Και μας είχε κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση το feedback, για να μιλάμε καλά ελληνικά, το δικό σας, ναι, το τι μηνύματα, πόσα μηνύματα μας στέλνατε για email πολύ καιρό, για πάρα πολύ καιρό, και λέγατε ότι θέλετε μια ακόμα τέτοιου είδους εκπομπή, κάτι παρόμοιο κτλ. Οπότε τα Zeitgeist είναι αυτά τα ντοκιμαντέρ που έχουν φάει μεγάλο άκυρο στο εξωτερικό, δηλαδή στις ΗΠΑ για παράδειγμα, ουσιαστικές προβολές από μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγάλα δεν είχαν ποτέ. Τίποτα. Για να φανταστείτε, το ότι μεταδώσαμε από το Radar Villa αυτά τα αποσπάσματα που είχαμε μεταδώσει τότε είχαν κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση ακόμα και στους ίδιους τους δημιουργούς του Zeitgeist, οι οποίοι με τον τρόπο τους επικοινώνησαν με την εκπομπή, εκφράζοντας ένα γλυκό ευχαριστώ και λέγοντας ότι. Και μια έκπληξη. Και μια έκπληξη συγχρόνως. Φανταστείτε πόσο αποκομμένα μπορεί να είναι τέτοιου είδους ντοκιμαντέρ με τέτοιου είδους απόψεις από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη. Στις δημοκρατίες του κόσμου. Στις δημοκρατίες του κόσμου. Υπάρχουν και αντίθετες απόψεις για τα Zeitgeist. Ακόμα και εσείς που θα το δείτε και εμείς που το βλέπουμε, μπορεί να συμφωνούμε με τα πάντα και διατυπώνονται αυτές οι αντίθετες απόψεις, αλλά για όνομα του Θεού. Η απόφαση και η κρίση είναι του κάθε ανθρώπου που τα βλέπει. Η ουσία είναι ότι μετά το Zeitgeist 1 και το 2 έχει βγει και το 3 και θα δείτε τώρα για πρώτη φορά σε σίγουρα πανελλαδική μετάδοση, ίσως και για τελευταία, αλλά τόσο θα δείτε τηλεοπτικά το τρέιλερ, το οποίο έχει άμεση σχέση με την οικονομία, με το νομισματικό ταμείο και το νομισματικό σύστημα, με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η ταινία, η 3, έχει τον τίτλο Addendum. 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 Η μετάφραση νομίζω είναι πηγαίνοντας μπροστά. Όχι, το Addendum νομίζω είναι το. Όχι, Moving Forward. Το Addendum ήταν το προηγούμενο. Moving Forward έχει τον τίτλο η ταινία αυτή, η τρίτη. Και θα γίνει παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας το Σάββατο στην Αθήνα, την Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και Ιανουαρίου αυτά και 6 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτές τις τρεις πόλεις, στους κινηματογράφους στην Αθήνα, στο Αβόρα, στην Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειον και στα Ηλίσια στην Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο είναι πάρα πολύ μικρό, το αντίτιμο είναι. Στην Αθήνα είναι 3 ευρώ. Και η Αλεξανδρούπολη είναι δωρεάν, στην Αθήνα έχει 3 ευρώ. Λοιπόν, θα δείτε τώρα ένα τρέιλερ, ένα σφιχτό από αυτήν την ταινία. Η διάρκεια του είναι 5 λεπτά. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να αλλάζουμε την διάθεση και το κλίμα στο Radar Villa και πάμε να το δούμε. Modern psychology has a word that is probably used more than any other word in psychology. It is the word maladjusted. Maladjusted. I would like to say to you today that there are some things in our society and some things in our world for which I'm proud to be maladjusted. And I call upon all men of goodwill to be maladjusted to these things until the good society is realized. You know, economists are in fact not economists at all. They're propagandists of money value. This system is more wasteful than all the other existing systems in the history of the planet. So you're really dealing with not an economic system, but I would go so far as to say an anti-economic system. The problem we have is essentially the financial money sequence system. It's a system disorder.
And the system disorder seems to be fatal. There is no profit under the current paradigm in saving lives, putting balance on this planet, having justice and peace or anything else. Disease supports medicine. It supports doctors and hospitals. But if you really were able to eliminate most diseases, you would eliminate professions as well. You have to create problems to create profit. Crime does create business. We have now roughly 2 million people incarcerated in this country. Many of them are in prisons run by private corporations who trade their stock on Wall Street based upon how many people are in jail. But that's a reflection of the culture in which we live, in which we've all, to one degree or another, endorsed. I think the biggest barrier would be the values that people are taught to uphold that system. At the social level of life organization, it isn't a genetic program or a genetic defect. It's a value system disorder. What you have to understand is that the intellectual culture of a society actually reflects the power interests in that society, the dominant perspective. In the past, throughout almost all of human history, the main threat to human survival was nature. Today, it is culture. Not only does structural violence kill more people than all the behavioral violence put together, structural violence is also the main cause of behavioral violence. Some colleagues at Harvard studying this suggested that inequality acted as a social pollutant because it affects almost everyone in society. The immune system cannot recognize the invasive cancer, and it takes over the whole body until the body collapses. And we're in that spasming, collapsing form now. So the system has to be corrected, not print more money and give it to banks. That doesn't deal with the problem. Every level of life organization and life system is in a state of crisis and challenge and decay or collapse. The problems that we have today will continue to go on. This will never go away within a monetary system. It's clear that we're on the verge of a great transition in human life. That what we face now is this fundamental change of the life we've known over the last century. Has to be a link between the economy and the resources of this planet. The resources being, of course, all animal and plant life, the health of the oceans and everything else. This is a monetary paradigm that will not let go until it's killed the last human being. The in-group will do all it can to stay in power. And that's what you got to keep in mind. They'll use the army and navy and lies or whatever they have to use to keep in power. They're not about to give it up because they don't know of any other system that will perpetuate their kind. Εδώ τώρα βλέπουμε λίγο τους κινηματογράφους για το Θεσσαλονίκη. Τσεκάρετε και ψάξτε να βρείτε το 1 και το 2, τα πρώτα δύο Zeitgeist δηλαδή στο ίντερνετ, όπως όχι μόνο το Zeitgeist και διάφορα άλλα πολλά ωραία ντοκιμαντέρ τα οποία στέκονται με μια στραβή ματιά, με μια ματιά αμφισβήτησης μπροστά σε τα διαφόρων ειδών κατεστημένα που υπάρχουν στον πλανήτη. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που ισχυρίζονται είναι όλα σωστά. Αυτό θα το κρίνετε εσείς, ότι ταιριάζει στον καθένα. Έχουν κατηγορηθεί εξάλλου πολλές φορές αυτά τα ντοκιμαντέρ για θεωρίες συνωμοσίας. Η αλήθεια βρίσκεται μέσα στον καθένα μας, τέλος πάντων, και είναι προθετική υπόθεση. Αλλά το μόνο που είναι σίγουρο και είναι αληθινό είναι ότι είναι καλό να δεχόμαστε πληροφόρηση για τα πράγματα που μας αφορούν, για τις ζωές μας, για τον πλανήτη μας και από άλλα μέρη και από άλλους ανθρώπους που οι σκοπιμότητες τους ή δεν υπάρχουν καθόλου σκοπιμότητες ή τουλάχιστον είναι τελείως διαφορετικές. Λοιπόν, αυτά.